Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σήμερα θα δούμε ένα παλιότερο βίντεο, που στην ουσία είναι δύο παλιότερα βίντεο, γιατί πρόκειται για μια ιστορία επιτυχίας, η οποία πρωτοανέβηκε στο κανάλι μας τέλος Ιανουαρίου του 2022 και η οποία είχε προθύστερη ιστορία από το 2021. Ο τίτλος που βάζω αυτή τη φορά στο βίντεο είναι «Έναν άνθρωπο χρειαζόμαστε για να είμαστε καλά». Και φυσικά έχει μεγάλη σχέση με το χθεσινό βίντεο. Πώς είναι να έχεις βρει τον άνθρωπό σου. Το χθεσινό βίντεο που ανέβηκε την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2023 και αφορούσε μία ανάλυση πάνω στους στίχους του τραγουδιού της Χαρούλας Αλεξίου «Άνθρωπός μου», αλλά και μια μεταφορά στο δικό μας σκεπτικό εδώ στο ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Θεωρώ ότι αυτή η ιστορία είναι καλό να επανέλθει, γιατί είναι μια ιστορία η οποία άγγιξε αρκετό κόσμο τότε. Ο αρχικός τίτλος του βίντεο ήταν «Έκανε εξωσυζυγική σχέση και με χώρισε». Η διαχείριση ένα χρόνο μετά ήταν το update. Σήμερα είναι «Έναν άνθρωπο χρειαζόμαστε για να είμαστε καλά». Έναν. Όχι πολλούς. Και το βάζω αυτό το βίντεο σήμερα ως συνέχεια του χθεσινού, γιατί μέσα από ζωντανά παραδείγματα μπορούμε να δούμε πως οι άνθρωποι μπορούμε να ξεπεράσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, πολύ τραυματικές καταστάσεις όπως είναι η απιστία και η προδοσία, και μπορούμε κάνοντας δουλειά με τον εαυτό μας, ψυχοεκπαιδευόμενοι, ψυχοθεραπευόμενοι και κάνοντας καθημερινή πνευματική εργασία, να φτάσουμε σε ένα σημείο που να καθαρίσει το μυαλό μας, να καθαρίσει η καρδιά μας, να καθαρίσει η σκέψη μας, να καθαρίσουμε ως άνθρωποι από ένα βαρύ παρελθόν και να μπορέσουμε να απολαύσουμε τη ζωή μας, η οποία ζωή μας είναι στα χέρια μας. Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε και τα βάρη τα ψυχικά από το παρελθόν είναι αυτά που μας δυσκολεύουν να ευχαριστηθούμε τη ζωή μας. Θα ήθελα στα σχόλια να μου γράψετε τι σκέψεις κάνατε και τι συναισθήματα βιώσατε βλέποντας αυτό το πολύ βίντεο. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε σήμερα ένα βίντεο σύνθετο. Και όταν λέω σύνθετο, τι εννοώ? Θα συμπεριλάβω στο σημερινό βίντεο το περσινό βίντεο όπου είχα πρωτοαπαντήσει στην κοπέλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι της είχα πει πέρσι στο τέλος του πρώτου βίντεο. Μην εμένεις στο γιατί και πώς. Πάρε απόφαση το ότι χωρίσατε. Εστίασες στον εαυτό σου και στο παιδί σου. Εστίασες στο να εξελίξεις τη δικιά σου ζωή και άσε τον εκεί πέρα με τις επιλογές του και δεν μας ενδιαφέρει και δεν μας αφορά. Και είμαι σίγουρη ότι σε ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών, ενός χρόνου, 2 χρόνων θα μου στείλεις ένα mail και μου πεις είχες δίκιο και Θέκλα. Ή η Θέκλα, είχες δίκιο Θέκλα. Είναι καλύτερα τα πράγματα και για μένα τώρα. Το εύχομαι. Είχα δίκιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Όχι επειδή είχα δίκιο και έχω αποδειχθεί ορθή, αλλά γιατί πάει καλά η ζωή της φίλης. Λοιπόν, θα βρω τα γυαλιά μου τώρα. Θα σας διαβάσω τι μου γράφει φέτος. Και μετά θα σας βάλω το βίντεο για το τι μου έγραφε πέρσι και τι την είχα συμβουλεύσει. Και θα επανέλθουμε να σχολιάσουμε. Λοιπόν, φέτος μου στέλνει, πέρσι τέτοια εποχή σου είχα στείλει το πρώτο μου mail. Νιώθω ότι ήρθε η ώρα να σου δώσω ένα feedback. Feedback σημαίνει ανατροφοδότηση. Θέκλα μου, καλησπέρα και χρόνια πολλά για τη μέρα. Η μέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν 28 Οκτωβρίου. Όπως διάβασα κάπου, τα όχι μας θα μας οδηγήσουν σε υγιή ναι. Εν συντομία, τη λύση στο νεκρό μου γάμο την έδωσε ο πρώην σύζυγος θέλοντας να ζήσει με την εξωσυζυγική του σχέση. Τότε σε είχα ρωτήσει γιατί με την ερωμένη κινητοποιήθηκε ενώ μέσα στο γάμο μας δεν έκανε κάτι. Το τότε βίντεο το ακούω πάλι και λέω πόσο δίκιο είχες. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε κι εμείς, να ξαναθυμηθούμε αν το έχουμε ακούσει και τότε, το τότε βίντεο. Πάμε. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα email το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει προβληματικό ερώτημα, ήδη από τον τίτλο.
Γιατί μαζί μας δεν μπορούσε να σχετιστεί και δεν κινητοποιούνταν, ενώ για την ερωμένη το έκανε. Θέκλα μας, σου στέλνω την καλημέρα μου και την εκτίμησή μου. Σε ευχαριστώ. Κάθε φορά που βουλιάζω στη θλίψη, ένα βίντεο σου σχετικό με την κατάστασή μου με σώζει. Η ψυχοεκπαίδευση που μας κάνεις είναι εργαλείο που σώζει ψυχές. Σου γράφω email και τα σβήνω, γράφω, σβήνω και δεν τα στέλνω. Δεν ξέρω, γιατί ίσως επειδή έχω περάσει πολλά και γράφοντάς τα νιώθω πως θα σε κουράσω να τα διαβάσεις. Γι' αυτό ελπίζω το σημερινό email να δράσει στο mailbox σου. Έχει δράσει, αλλά δεν ξέρω αν έδρασε με τον τρόπο που ανέμενες. Τώρα θα δούμε. Θα σου μιλήσω για αυτό που με βαραίνει πιο πολύ τους τελευταίους 6 μήνες που αποφάσισε ο πρώην σύζυγος να φύγει από το σπίτι με αφορμή τρίτο πρόσωπο. Μ' αρέσει που λες τη λέξη αφορμή και όχι αιτία. Το τρίτο πρόσωπο είναι αφορμή. Τον Δεκέμβρη του 2020 κάποια στιγμή άρχισε να κλαίει ότι δεν είναι καλά και ότι κάτι έχει πάθει και θέλει να μείνει μόνος του. Ήθελε να πούμε στο παιδί μαζί ότι ο χωρισμός είναι κοινή απόφαση και βάζεις και 4 θαυμαστικά σε αυτό. Μετά από λίγες μέρες μου μαρτύρησε ότι η ερωμένη τον εκβίαζε να χωρίσει. Τον υποστήριξα γιατί δεν ήθελε να διαλύσω το σπίτι μας. Τι σημαίνει τον υποστήριξες γιατί δεν ήθελες να διαλύσεις το σπίτι σας? Κάθισες εκεί πέρα να δεις τι συμβαίνει? Τι γίνεται? Ο άντρας σου είχε ερωμένη. Γιατί είχε ερωμένη? Τι συμβαίνει? Πώς μου έφυγε την ερωμένη? Πώς μου έφυγε εσένα? Πώς φτάσατε εκεί? Δηλαδή κατάπιες, έκανες γαργάρα το γεγονός ότι έχει ερωμένη και τον υποστήριξες, δεν ήθελες να διαλύσεις το σπίτι σας? Μήπως το σπίτι σας δεν ήταν ήδη διαλυμένο? Λέω εγώ τώρα. Τον Ιανουάριο μου έστειλε μήνυμα η ερωμένη με λεπτομέρειες για το πού πήγαν και τι έκαναν, καθώς και πόσες φορές είχαν ερωτική επαφή, διότι την ξαναενόχλησε. Δηλαδή αυτός πήγε ξανά πίσω. Τον συγχώρεσα. Πάλι το κάνεις γαργάρα. Πάλι τον συγχώρεσα. Λίγο πριν το Πάσχα, το παιδί, χωρίς να ξέρει τίποτα για όλα αυτά, μου μαρτύρησε ότι είδε τον μπαμπά να σβήνει ένα μήνυμα στο κινητό και ότι όταν μιλάει στο τηλέφωνο, μιλάει πολύ σιγά, ενώ είναι φωνακλάς. 4 θαυμαστικά. Γιατί βάζεις θαυμαστικά? Πρέπει να μείνεις όλα αυτά. Πήρα το κινητό του, είδα ότι είχε αρχίσει πάλι επικοινωνία μαζί της. Αποφάσισε να φύγει. Τον ξαναπαρακάλεσα να μην φύγει, το παιδί είναι στην εφηβεία. Κόρη μου, ο άντρας σου έχει ερωμένη, προσπαθεί να κόψει με την ερωμένη. Έχει πόσο καιρό που σου το λέει? Εσύ τον ξαναπαρακαλάς επειδή το παιδί είναι στην εφηβεία? Ναι, είπες ότι παρακολουθείς τα βίντεο στο κανάλι μας, όντως τα παρακολουθείς. Δίνεις προσοχή όταν τα παρακολουθείς. Λυπάμαι που σε στενοχωρώ με αυτή μου την απάντηση, αλλά πραγματικά θέλω να σε βοηθήσω και θέλω να κάνω αυτό που λες. Ότι την ψυχοεκπαίδευση που είναι εργαλείο που σώζει ψυχές, αυτό προσπαθώ να κάνω πραγματικά. Έφυγε. Με πίεσε πολύ να πούμε στο παιδί ότι ο χωρισμός είναι κοινή απόφαση. Δεν το δέχτηκα, θέκλα με τίποτα. Ήταν ψέμα. Καλά έκανες και δεν το δέχτηκες. Ήταν ψέμα να πείτε στο παιδί ότι ο χωρισμός ήταν κοινή απόφαση. Η αλήθεια είναι πως ο χωρισμός δεν ήταν κοινή απόφαση, πως εσύ, ενώ ήξερες και γνώριζες ότι ο άντρας σου για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει εξωζυγική σχέση και θέλει να χωρίσετε, δεν το δεχόσουν. Πριν φύγει, ανακοίνωσε στο παιδί ότι φεύγει επειδή δεν περνάει καλά μαζί μου και ότι θέλει να ζήσει τη ζωή του. Από τη στιγμή που δεν κάνετε κοινή ανακοίνωση στο παιδί, εννοείται ότι ο καθένας θα πάει να πει και τα κουτσά του και τα στραβά του και πώς τα βλέπει τα πράγματα. Εγώ με τις άποψη ότι πρέπει να κάνετε μια κοινή ανακοίνωση, εφόσον καθόσασταν και συζητούσατε προηγουμένως, που να λέγεται την αλήθεια στο παιδί. Την αλήθεια ακόμη και του στυλ ότι εσύ δεν ήθελες να δεχθείς το γεγονός ότι έκανε εξωσυζυγική σχέση, αλλά εκ των υστέρων συνειδητοποίησες ότι από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος είναι ερωτευμένος αλλού ή αγαπάει αλλού, δεν μπορείς να τον κρατήσεις με το ζώο. Το παιδί δεν μου μιλάει, δεν τον συναντάει, μόνο κάποια μηνύματα στο Messenger. Τώρα αυτός, ο πρώην σύζυγος, με πιέζει πάλι να κάνω εγώ κάτι για να τους φτιάξω τη σχέση. Με κατηγορεί ότι εγώ φταίω που δεν είπα ότι ο χωρισμός είναι κοινή απόφαση. Δεν μπορεί να σχετιστεί, να επικοινωνήσει. Πες μου, Θέκλα, είμαι εγώ υπεύθυνη για τη σχέση του με το παιδί? Με κατηγόρησε ότι εγώ φταίω που βρήκε ερωμένη. Με κατηγόρησε πάντα ότι εγώ δεν πήγαινα να του ζητήσω σεξ. Καμιά κινητοποίηση από πλευράς του, όλα εγώ πρέπει να τα κάνω. Γιατί ούτε με το παιδί μπορεί να σχετιστεί? Γιατί ούτε με μένα? Γιατί στην ερωμένη κινητοποιήθηκε?
Νιώθω ότι κατέστρεψα τη ζωή του παιδιού μου, αυτό το βάρος δεν μπορώ να το διώξω. Κάνουμε κι εγώ και το παιδί μου ψυχοθεραπεία. Να σε έχει ο Θεός καλά, ευχαριστώ Θεέ. Είναι ευχάριστο ότι κάνεις κι εσύ και το παιδί ψυχοθεραπεία. Είναι πολύ ευχάριστο και πάρα πολύ χρήσιμο. Και καλά κάνετε και κάνετε ψυχοθεραπεία. Όμως κι εσύ θέλω έτσι να εστιαστείς λίγο περισσότερο στην ψυχοεκπαίδευσή σου. Έχουμε το playlist με τίτλο «Πρέπει να χωρίσω». Έχουμε άλλο playlist τεράστιο που έχει να κάνει με την απιστία. Να σου πω τώρα ακριβώς και πόσα βίντεο έχει το κάθε playlist. Στο κανάλι, σας το ξαναλέω, μπορείτε να βρείτε playlist με διάφορες θεματικές, τα οποία είναι οργανωμένα, ομαδοποιημένα βίντεο για θέματα που σας απασχολούν. Για παράδειγμα, στο playlist ερωτική απογοήτευση έχουμε 17 βίντεο. Στο playlist για τη μοναξιά έχουμε 20 βίντεο. Σχέσεις με διαφορά ηλικίες έχουμε 14 βίντεο, για την εφηβεία έχουμε 8 βίντεο. Ένα λεπτό να τα βρω. Στα σως έχουμε 167 βίντεο, έχουμε πάρα πολλά στα σως, ε. Ένα λεπτό να ξαναδώ, τα σως εδώ πέρα, 167 βίντεο. Υπάρχει και ένα playlist που λέει «Μάνα μην τοξική» που έχει 41 βίντεο. Σχέση με διάγνωστο ή αδιάγνωστο 60 βίντεο. Γονιοποίηση παιδιών 20 βίντεο. Κακοποιητική παιδική ανατροφή 47 βίντεο, συνεξάρτηση 61 βίντεο, βίντεο με τη Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου 205 βίντεο, αμαρτίες γονέων παιδεύου συντέκανε 127 βίντεο, θέματα αυτοβελτίωσης 544 βίντεο, πένθος 19 βίντεο, μόπινγκ 25 βίντεο, παχυσαρκία εικόνα σώματος και δίαιτα 36 βίντεο, κοινωνικές προκαταλήψεις μας ταλαιπωρούν 123 βίντεο, κακοποιητικές ερωτικές σχέσεις 104 βίντεο, προβλήματα γάμου 65 βίντεο, ψυχολογία των παιδιών 108 βίντεο, πρέπει να χωρίσω 205 βίντεο, για τη γονική αποξένωση 39 βίντεο, για την αγάπη και τον έρωτα 98 βίντεο, για την απιστία 121 βίντεο. Βλέπετε εδώ όλα τα plays στο κανάλι. Και υπάρχει και το «Πρέπει να χωρίσω» που έχει 205 βίντεο. Λοιπόν, σε όλες αυτές τις λίστες, τα playlists, τις λίστες με τις θεματικές με τα βίντεο από το κανάλι, μπορείς να διαβάζεις, να ξανακούσεις και να ψυχοεκπαιδευτείς σε σχέση με αυτά τα θέματα που σε απασχολούν. Λοιπόν, φιλενάδα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο και το βιώνεις ως κάτι εξαιρετικά άδικο το γεγονός ότι ο άνδρας σου δεν κινητοποιήθηκε για να επικοινωνήσει μαζί σου. Για το παιδί θα σου πω στην πορεία, γιατί εγώ νομίζω ότι μαζί σου δεν επικοινωνεί και μαζί σου δεν επικοινώνησε όλη τη διάρκεια του γάμου σας ή τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω προηγουμένως πώς, δεν φαντάζομαι όμως ότι είχατε ένα καλό γάμο προηγουμένως και τον τελευταίο χρόνο που έκανε την εξωσυζυγή σχέση, χάλασε ο γάμος σας. Φαντάζομαι ότι ο γάμος σας είχε θέματα από πριν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι καλή γυναίκα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι αξιαγάπητη γυναίκα και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εσύ δεν είσαι αξιέραστη γυναίκα. Όταν τελειώσει ένας γάμος, όταν μας χωρίζει ο άνδρας μας, όταν ο άνδρας μας κάνει σχέση εξωσυζυγική, όταν η γυναίκα μας κάνει σχέση εξωσυζυγική, όταν μας απαντάει το τέρι μας, αυτό δεν σημαίνει πως εμείς δεν είμαστε αξιαγάπητοι, αξιέραστοι και αξιόλογοι άνθρωποι. Αυτό έχει να κάνει με τη δική τους ανηθικότητα. Το πιο σημαντικό στοιχείο ανηθικότητας που έχει μια εξωσυζυγική σχέση είναι ότι δεν έχει το θάρρος ένας άνθρωπος να έρθει να πει την αλήθεια ότι κόρη μου, γιέ μου, γυναίκα μου, άντρα μου, δεν είμαι πλέον ερωτευμένος μαζί σου, δεν είμαι πλέον ερωτευμένη μαζί σου, δεν γουστάρω να συνεχίσουμε αυτό το γάμο και χωρίζω. Και να χωρίσει, να στήσει πόδι, να είναι διεκδικητικός ή διεκδικητική όσον αφορά αυτή την απόφαση, να χωρίσει και μετά που θα χωρίσει να κάνει όσες σχέσεις θέλει, οι οποίες δεν θα είναι εξωσυζυγικές, οι οποίες θα είναι σχέσεις ελευθερίας. Όχι απαραίτητος ελευθερίας σχέσης, αλλά είναι μια σχέση που την κάνει ένας ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος επιλέγει ελεύθερα να συνδέσει τη ζωή του με έναν άλλον άνθρωπο. Το ανήθικο κομμάτι των εξωσυζυγικών σχέσεων ή το ανέντιμο κομμάτι, ας το πω καλύτερα, γιατί η λέξη ηθική είναι παρεξηγημένη, η λέξη ηθική. Το ανέντιμο κομμάτι των εξωσυζυγικών σχέσεων είναι ότι δεν τελειώνεις έντιμα και θαραλέα τον τελειωμένο σου γάμο, γιατί κατά τη γνώμη μου κανείς δεν αγαπάει αλλού αν δεν έχει ήδη τελειώσει ο γάμος του, και στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω»
Υπάρχει κεφάλαιο για αυτούς τους ανθρώπους που είναι παντρεμένοι αγαπάνε αλλού και υπάρχει και κεφάλαιο για τους παίχτες και για τις παίχτες. Ο άνδρος, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι παίχτης, γιατί αν ήταν παίχτης θα ήξερε και να το παίξει και να μην πάρει ούτε σύνδεση, ούτε να πάρει η φιλανάδα του ίδιου, ούτε κανένα σύνδεση. Δεν είναι παίχτης. Είναι ένας άνδρας ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο σταμάτησε να θέλει τη γυναίκα του, δεν την ήθελε ποτέ. Γιατί μπορεί να είσαι τέλεια γυναίκα, μπορεί να είσαι εξαιρετική γυναίκα, αλλά αυτός ο άνδρας να μην σε ήθελε. Το παράδειγμα, το πολύ φανταχτερό, κραυγαλαίο παράδειγμα που χρησιμοποιούμε αυτές τις μέρες από τη διεθνή showbiz είναι η Μόνικα Μπελούτσι, που κατά γενική παραδοχή είναι μια πολύ ωραία γυναίκα, πολύ ερωτική και ελκυστική γυναίκα, την οποία την απάντησε ο άντρας της. Δεν είναι σεξι η Μόνικα Μπελούτσι, δεν την ποθεί τα τρεβέατα του πλανήτη. Και όμως αυτή τη γυναίκα την απάντησε ο άντρας της. Δεν έχει να κάνει με σένα όταν σε απατάει ο άντρας σου. Δεν έχει να κάνει με σένα όταν σε απατάει η γυναίκα σου. Έχει να κάνει με το ίδιο το πρόσωπο, το οποίο δεν έχει τα κότσια να τελειώσει έναν τελειωμένο γάμο. Να τελειώσει και επίσημα έναν τελειωμένο γάμο. Δεν φταίς εσύ που σε απάντησε ο άντρας σου. Όμως εσύ φταίς που έκανες γαργάρα την απάτη. Και είχες το λανθασμένο σκεπτικό ότι επειδή έχεις παιδί στην εφηβεία, δεν πρέπει να χαλάσει ο γάμος σου. Τι να μην χαλάσει, κόρη μου, το ήδη χαλασμένο. Ένας γάμος που ήδη ήταν σε διαδικασία σύψης, όχι απλώς πέθανε, σέτε το κιόλας. Είναι λανθασμένο σκεπτικό αυτό ότι επειδή έχω παιδί στην εφηβεία, ή επειδή έχω παιδί στην πρώτη νεότητα, έχω παιδί στο δημοτικό σχολείο, έχω παιδί στο νηπιαγωγείο, δεν πρέπει να χωρίσω. Όταν ο γάμος μας είναι τελειωμένος, το παίρνουμε απόφαση, το αποδεχόμαστε και διαχειριζόμαστε τη συνθήκη ως έχει. Η άρνηση της πραγματικότητας φέρνει πολύ σοβαρά προβλήματα και σε εμάς τους ιδίους και στα παιδιά μας. Δεν σου λέω ότι φταίς μόνο εσύ για την οποιαδήποτε ψυχική και συναισθηματική ζημιά έχει επέλθει στην κόρη σου κάτω από αυτή τη συνθήκη. Φταίς όμως και εσύ. Ο άντρας σου δεν χώρισε την κόρη σου. Ο άντρας σου χώρισε εσένα. Εσύ όμως με την άρνησή σου να αποδεχθείς την ελεύθερη του βούληση, την απόφαση του οποία είναι βασισμένη στην ελεύθερη του βούληση και στα πάθη του και στον εθισμό του από τη φιλενάδα του, ίσως δεν ξέρω, αλλά ήρθε ένας άνθρωπος και σου λέει: εγώ θέλω να χωρίσουμε. Και τον βλέπεις ότι έκανε και προσπάθειες να μην χωρίσετε, αλλά δεν τα κατάφερε. Όταν εσύ δεν αποδέχεσαι την απόφαση του να χωρίσετε, και όταν εσύ την πολεμάς, τότε άθελα σου κάνει ζημιά και στην κόρη σου. Και σου είπα να μην πεις στην κόρη σου ότι είναι κοινή απόφαση ο χωρισμός. Να κάνεις το χωρισμό κοινή απόφαση όμως. Να μην πεις ψέματα ότι είναι κοινή απόφαση. Να παλέψεις ώστε να γίνει κοινή απόφαση. Όπως προσπαθούμε τόσο πολύ να χτίσουμε ένα γάμο, έτσι πρέπει να προσπαθούμε και να τον διαλύσουμε κόσμια. Και με όσο το δυνατό πιο υγιή και ισορροπημένο ψυχικά τρόπο. Να σου πω κάτι, εσύ επέλεξες να κάνεις παιδί με εκείνον τον άντρα. Εσύ επέλεξες να κάνεις παιδί με έναν άντρα που δεν είναι επικοινωνιακός. Εσύ επέλεξες να κάνεις παιδί με έναν άντρα που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Λες, γιατί κινητοποιείται από τη φιλενάδα του. Μήπως, λέω, η φιλενάδα του, επειδή δεν τον ξέρει καλά και επειδή τον έχει γνωρίσει πρόσφατα και είναι ερωτοχτυπημένη και ερωτευμένη μαζί του, μπορεί να έχει πολλή ενέργεια να του δώσει ώστε να τον κινητοποιήσει. Ενώ εσύ, επειδή είσαι μαζί του όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να κουράστηκες από την απάθεια του, να κουράστηκες από τα ελαττώματα του και να γι' αυτό να μην είχες ενέργεια να τον κινητοποιήσει. Ξέρεις, άμα προσπαθείς συνέχεια να κρατήσεις κάτι που δεν είναι για να κρατηθεί, κουράζεσαι. Κουράζεσαι, ξοδεύεσαι συναισθηματικά, ξοδεύεσαι ψυχικά και δεν έχεις δυνάμεις να κινητοποιείς πάντα κάποιον ο οποίος αντί να είναι με το κέφι του πατέρας και σύζυγος είναι με το ζόρι. Γιατί φιλεμάδα του δεν ξέρω, μπορεί να κουραστεί μετά, μπορεί να μην κουραστεί. Δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά. Αυτό μας αφορά είσαι εσύ και το παιδί σου. Και η δική σου ευθύνη απέναντι στο παιδί σου. Αν νομίζεις ότι θα κάνω ένα βίντεο και θα κράξω τον πατέρα του παιδιού σου και θα σε κάνω εσένα, θα σε ξέρω και θα πω «Ουάου, τι καλή μάνα που είσαι», κάνεις λάθος. Δεν θα πω πως είσαι κακή μάνα σε καμία περίπτωση. Απλώς θέλω να σου επιστήσω την προσοχή για το ότι το βλέπεις λανθασμένα το θέμα. Το θέμα πρέπει να το δεις με πνευματικότητα και ανάληψη ευθύνης και υπευθυνότητα. Έχεις ευθύνη ως μητέρα να αναλάβεις τις ευθύνες σου όσον αφορά στη διαχείριση του χωρισμού, να κάνεις το χωρισμό κοινή απόφαση, να χωνέψεις το χωρισμό, να κάτσεις με τον πρώην σύζυγο να συζητήσετε και δεν μπορείτε μόνοι σας με τη βοήθεια κάποιου ή κάποιου ειδικού ή ψυχολόγου ή διαμεσολαβητού, να φτάσετε σε κάποιες κοινές αποφάσεις τις οποίες να δώσετε στο παιδί σας.
Μπορεί εσύ να μην έχεις πει τίποτα αρνητικό στην κόρη σου και αυτός να έχει πει αρνητικά πράγματα για σένα στην κόρη σου, όμως η δική σου στάση δεν βοηθάει το παιδί σου να έχει μια πρόσκοπτη επικοινωνία με τον πατέρα της. Γιατί αν μη τι άλλο, σε αγαπάει, σε χτιμάει, σε βλέπει σε ένα χάλια, βλέπει και αυτό να σε κατηγορεί, μαθαίνει κιόλας ότι έχει φιλενάδα, που είμαι σίγουρα θα της είπες ότι έχει φιλενάδα. Και καλά έκανες, δηλαδή δεν είμαστε εναντίον της αλήθειας να μιλάμε την αλήθεια. Οπότε το παιδί τι θα νιώθει, την ανάγκη να προστρέξει τη μάνα του και την ανάγκη να γονεοποιηθεί. Οφείλεις να αποδεχθείς το χωρισμό για να βγάλεις το παιδί σου και από τη θέση του γονεοποιημένου παιδιού. Αυτό το βίντεο, δώσ' το να το δει και ο ψυχολόγος σου που πας, που σε ξέρει καλύτερα από μένα, και αν τυχόν κάνω λάθος, να σου το εξηγήσει για ποιο λόγο κάνω λάθος και χρησιμοποιήσε το προς όφελος σου. Είναι λάθος ερώτημα γιατί δεν κινητοποιούνταν από εμάς και κινητοποιείται τώρα από τη φιλενάδα. Το σωστό ερώτημα κατά τη γνώμη μου θα ήταν πώς διαχειρίζουμε αυτό το χωρισμό ώστε να τον χωνέψω και εγώ καλύτερα, να το χωνέψει και το παιδί μου καλύτερα και να μπορέσει να γίνει η ζωή μας καλύτερη. Εάν μπαίνουμε στη διαδικασία της εκδίκησης ή της δικαιοσύνης και να περιμένουμε να έρθει μια θύγια κοσμική δικαιοσύνη και το παιδί μας κάποια στιγμή να απορρίψει τον πατέρα του και να πει τι παλιό πατέρας ήταν αυτός ο οποίος έκανε φιλενάδα και χώρισε τη μάνα μου και δεν κινητοποιούταν να επικοινωνήσει με μένα και με τη μάνα μου και κινητοποιούνταν από τη φιλενάδα, τη ζημιά του παιδιού σου θα επιφέρεις με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι η εποχή στην εφηβεία του παιδιού σου να ασχολείται με γιατί χώρισαν οι γονείς μου και αν είναι αδικημένη η μάνα μου και αν είναι άδικος ο πατέρας μου κλπ. Κλπ. Η ηλικία του παιδιού σου τώρα είναι να ζήσει την εφηβεία της, να ζήσει τη δική της εξέλιξη, να ασχοληθεί με τις ορμές της, με τις ορμόνες της, με τις σκέψεις της, με τους προβληματισμούς τους, προβληματισμούς της που αφορούν την ίδια και όχι να ασχολείται με εσάς. Που εσείς δεν τα καταφέρετε να έχετε ένα καλό γάμο, προσπαθήστε τουλάχιστον να έχετε έναν καλό χωρισμό. Με όλη μου την αγάπη, με ψυχοεκπαιδευτική χρειά. Δεν μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι αν μου τύχει να θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ και ίσως να έκανα παρόμοια λάθη με αυτά που κάνεις κι εσύ. Μου έτυχε κάτι διαφορετικό, αλλά ήταν πολύ πιο light αυτό που μου έτυχε εμένα πριν 1,5 χρόνο, 2 χρόνια σχεδόν τώρα από αυτό που σου συνέβη και εσένα. Ήταν πολύ πιο light, οπότε δεν μπορώ να ταυτιστώ να σου πω και εμένα μου συνέβη και με χώρισε και εμένα ο άντρας μου και το αντιμετώπισα με καλό τρόπο. Δεν ήταν κάτι παρόμοιο. Δεν είχα παιδί μαζί του στην εφηβεία και να ξέρω ότι έχει εξουσιακή σχέση. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Είμαστε άνθρωποι. Πληγώνεται ο εγωισμός μας. Πέφτει η αυτοεκτίμηση μας. Χαλάει η αυτοεικόνα μας. Σου ξαναλέω. Μια γυναίκα που τον απατάει ο άντρας της δεν σημαίνει πως δεν είναι αξιαγάπητη και αξιέραστη. Ένας άντρας που τον απατάει η γυναίκα του δεν σημαίνει πως δεν είναι αξιαγάπητος και αξιέραστος. Ένας σύντροφος που τον απατάει ο σύντροφος του σύντροφος του δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει να αγαπηθεί. Ο απατηλός απατάει για τον εαυτό του. Η απατηλή απατάει για τον εαυτό της. Δεν απατούν για το πρόσωπο με το οποίο απατούν. Είναι φτηνές δικαιολογίες ότι σε απάντησα γιατί δεν μου ζητούσες να κάνουμε σεξ ή σε απάντησα επειδή δεν ήσουν καλή γυναίκα. Βλακίες είναι αυτά τα πράγματα. Πέραν τούτου όμως, προσοχή, τεράστια προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά στη μέση, να βάζουμε προτεραιότητα την εξυγίανση του χωρισμού, την όσο το δυνατόν πιο υγιή ψυχικά, ψυχοσυναισθηματικά υγιή αντιμετώπιση του χωρισμού, παρά την δικαιοσύνη μας, παρά το να βγούμε δίκαιοι, παρά την εκδίκηση και τη δικαιοσύνη. Ας γίνουμε λίγο έτσι πιο όριμοι, πιο όριμοι και πιο πνευματική όσον αφορά στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων και πολύ καλά κάνεις που κάνεις ψυχοθεραπεία και εσύ και το παιδί σου και εύχομαι σύντομα να μπορέσεις να ξεπεράσεις αυτή τη μεγάλη ανάγκη να δικαιωθείς και να υπερισχύσει η ουσιαστική ανάγκη για πνευματική εξέλιξη και για καλυτέρευση της δικής σου ζωής και για σένα είναι πολύ καλό που χωρίσατε, όχι μόνο γι' αυτό και θα σου πω κάτι, η δικιά σου ζωή μπορεί να εξελιχθεί πολύ πολύ καλύτερα από τη δική του. Χωρίς να σημαίνει ότι το λέω για να σου πω εστίαζε στον εαυτό σου για να τον εκδικηθείς με αυτόν τον τρόπο, αλλά το έχω δει πολλές φορές να χωρίζει ένα ζευγάρι, έναν άνθρωπο να τον απατά, να είναι ο απατημένος και ο απατημένος μετά το χωρισμό να έχει καλύτερη έκβαση της ζωής του παρά αυτό που έχει απατήσει. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτός θα έχει καλύτερη ζωή από σένα. Αν όμως εσύ εξακολουθείς να ασχολείσαι με το να θέλεις να δικαιωθείς και το να θέλεις να βγεις σωστή και να θέλεις να εκδικηθείς, σίγουρα η ζωή σου θα είναι καλή και είσαι κρίμα, κόρη. Μην εμένεις στο γιατί και πώς. Πάρε απόφαση το ότι χωρίσατε. Εστίασε στον εαυτό σου και στο παιδί σου, εστίασε στο να εξελίξει τη δικιά σου ζωή και άστον εκεί πέρα με τις επιλογές του και δεν μας ενδιαφέρει και δεν μας αφορά. Και είμαι σίγουρη ότι σε ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών, ενός χρόνου, 2 χρόνων θα μου στείλει ένα mail και θα μου πει: Είχες δίκιο, κυρία Θέκλα. Ή Θέκλα, είχες δίκιο, Θέκλα. Είναι καλύτερα τα πράγματα και για μένα τώρα. Το εύχομαι.
Όπως καταλαβαίνετε, ο ήχος του παλιού βίντεο δεν είναι και τόσο καλός, επειδή υπήρχαν παρεμβολές από το κινητό λόγω του μικροφώνου που χρησιμοποιούσα τότε. Ήταν στην Κρήτη, στα Χανιά, που είχε γυριστεί το βίντεο αυτό ένα χρόνο πριν. Άλλη εμφάνιση τότε, άλλη τώρα ψυχολόγος, είναι η ίδια όμως. Άκουσα και εγώ με προσοχή αυτά που είχα πει στη φίλη. Και όπως λέει και η ίδια, το τότε βίντεο το ακούω πάλι και λέω πόσο ίδιο, πόσο δίκιο είχες. Το έφηβο παιδί μου, κορούλα σου δηλαδή, είχε καταλάβει την ύπαρξη της άλλης γυναίκας, αλλά δεν της το είχε παραδεχτεί ο μπαμπάς της, είχε αναφέρει μόνο ότι θέλει να ζήσει τη ζωή του. Μην τα πολυλογώ. Εγώ με την καθοδήγηση της ψυχοθεραπεύτριας, μπράβο, 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 που πας στη ψυχολόγο, πας στη ψυχοθεραπεύτρια και παίρνεις καθοδήγηση, πήρα το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογούσε, της εξήγησε ότι ο γάμος είχε πρόβλημα, αλλά αυτό δεν αρκούσε στο παιδί. Τα παιδιά θέλουν την αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι. Την αλήθεια όταν είναι σε θέση να την αντιληφθούν. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση που ο πρώην σύζυγός σου έφτιαξε ήδη μια εξωσυζυγική σχέση και μετά αποφάσισε να χωρίσει, το να λέγατε μόνο ότι χωρίζει για να ζήσει τη ζωή του, αλλά όχι ότι εντωμεταξύ λανθασμένα πήγε και δημιούργησε μια ολόκληρη άλλη σχέση προτού τελειώσει με την προηγούμενη, είναι κάτι το οποίο υπάρχει, είναι εκεί, το διαισθάνεται το παιδί και εντός εισαγωγικών τρελαίνεται. Δεν εννοώ ότι τρελαθεί. Είναι διχαστικό, είναι εσωτερικά διχαστικό, είναι σχιζοφρενογόνο, όχι ότι θα πάθει σχιζοφρένα το οποίο το ξαναλέω. Δεν είναι υγιεινό ψυχικά να είναι εκεί μπροστά του και να μην του το λες ότι ναι, έτυχε να γνωρίσω και μια άλλη γυναίκα. Ναι, έκανα το λάθος να κάνω μια άλλη σχέση πρωτού τελειώσω με τη μαμά σου. Τώρα, παίρνω δράτου με τις ευκαιρίες να πω ότι αν συμβεί κάτι άλλο μέσα σε ένα γάμο, όπως ένα παραστράτημα ή κάτι και το ζευγάρι τα βρει και κάνουν ψυχοθεραπεία και προχωρήσουν ομαλά τη σχέση τους, δεν είναι καλή ιδέα να πάνε να ξυπνήσουν τα παιδιά τους που κοιμούνται μεταφορικά και να τους πούν «Έλα, κοίτα, η μαμά έχει κάνει φίλο, αλλά εγώ τη συγχώρησα και πήγαμε στη ψυχοθεραπεία και θα συνεχίσουμε». Δεν είναι ανάγκη να τους ενημερώνουμε για κάτι τέτοιο. Αν όμως είναι κάτι τόσο πασιφανές και εξόφθαλμο, ναι, ήταν καλά να τη το πει. Πέρασα τραγικά δύσκολα, λέει φίλοι. Ανακάλυψε ότι το παιδί αυτοτραυματιζόταν. Είχε θυμό, νεύρα και η συμβίωση μέσα στο σπίτι ήταν τραγική. Έκανα αγώνα μεγάλο. Ναι, το έχουμε δει αυτό σε φίλους και μπορεί να συμβεί σε φίλους. Όταν περνάνε μια πολύ δύσκολη συναισθηματική περίοδο, να αυτοτραυματίζονται, όπως λέει φίλοι. Συνήθως αυτό που γίνεται είναι, βλέπεις στα χέρια των παιδιών κάποια σημάδια. Και αυτό μπορεί να συμβεί είτε μετά από ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο, είτε μετά από απώλεια γονέων, στην εφηβεία. Και δεν σημαίνει απαραίτητα κάποια διάγνωση αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για παιδί στην εφηβεία. Χρειάζεται όμως το παιδί ψυχοθεραπεία όπως και δίποτε. Αλλά νομίζω πήγαινε και το παιδί ψυχοθεραπεία. Μέχρι που ήρθε μια μέρα το παιδί στο σπίτι, μετά από μια έξοδο με τον μπαμπά της, και μου είπε με κλάματα ότι είδε μήνυμα στο κινητό του μπαμπά από εκείνη τη γυναίκα. Και ήρθε η λύτρωση του παιδιού. Μεταξύ όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον γονέα, εξαιρετικά δύσκολο να βλέπει το παιδί του να υποφέρει έτσι. Και προς βοήθεια που θα τους δώσουμε είναι με το να τους στείλουμε στη ψυχοθεραπεία και να πάρουμε κι εμείς καθοδήγηση για το πώς να διαχειριστούμε ορθά και ψυχικά υγιώς το ζήτημα. Θέλω να τονίσω ότι η στάση μου ήταν ήρεμη δύναμη, εξηγώντας το παιδί χωρίς να κατηγορήσω τον μπαμπά της. Είχα κάνει προετοιμασία για εκείνη τη μέρα στη ψυχοθεραπεία. Μπράβο, κόρη, είσαι πολλά καλή μαθήτρια. Μπράβο. Την παρότρινα να μιλήσει στον μπαμπά της για τη δική της ηρεμία. Και το έκανε. Μπράβο. Δεν σου κρύβω ότι έχει θυμό για τη σύντροφο του μπαμπά της, αλλά και στον μπαμπά της, όμως την αφήνω να το διαχειριστεί. Νιώθω πολύ περήφανη, Θέκλα μου, που δεν έκανα γονική αποξένωση και δεν δηλητηρίασα το παιδί μου όπως έκανε σε μένα η μητέρα μου. Μπράβο! 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 Και κάτι τελευταίο. Μαθαίνω από κοινή γνωστή ότι ο πρώην σύζυγος και η σύντροφός του σφάζονται, τσακώνονται, χωρίζουν και τα ξαναβρίσκουν. Στεναχωριέμαι γιατί φοβάμαι μήπως έχει επίπτωση στο παιδί. Καλά κάνεις και στεναχωριέσαι, γιατί όντως
Δεν είναι ωραίο πράγμα για το παιδί να βλέπει καυγάδες, είτε αυτή είναι ανάμεσα στους γονείς της, είτε ανάμεσα στον ένα γονιό της και στον την σύντροφό του. Αλλά το αναφέρω γιατί το να φοβάται να μείνει κανείς μόνος του τελικά το πληρώνει πολύ πολύ ακριβά. Εννοείται. Όταν κάνουμε από ανεννοημένες προσπάθειες για να νιώσουμε καλύτερα χωρίς να επιλύσουμε τα προβλήματά μας και δημιουργώντας καινούρια και ανοίγοντας καινούριους φαύλους κύκλους, εδώ θα καταλήξω. Και σας έχω πει πολλές φορές, είμαι εναντίον των εξωσυζυγικών σχέσεων, όχι για λόγους ηθικής, για λόγους πρακτικής. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά στην πράξη από τις ιστορίες χιλιάδων ανθρώπων κυριολεκτικά που έρχονται στα αυτιά μου και που έχω δουλέψει και στο γραφείο παλαιότερα, ότι μια τέτοια κίνηση, να φτιάξω μια άλλη σχέση προτού χωρίσω από τον γάμο μου και να, στην ουσία να πάω από τον ένα γάμο στον άλλο, μόνο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει. Όσο για μένα, κάνω ψυχοθεραπεία, φέτος θα πάρω το πτυχίο μου, μπράβο, και θα προσπαθήσω να αλλάξω όσα δεν μου ταιριάζουν. Σε ευχαριστώ που με διάβασες. Και της λέω εγώ, πολύ καλά νέα, μπράβο, στείλε μου το βίντεο να το δω το περσινό, να το θυμηθώ. Μου στέλνει το βίντεο, ακούω το βίντεο εγώ, ακούω πως δεν έχει καλό ήχο και λέω όχι αυτό το βίντεο, επειδή πραγματικά ήταν καλό βίντεο και το περσινό. Και ακόμη καλύτερα τα αποτελέσματα τα φετινά. Λέω όχι αυτό το βίντεο θα το ξαναβάλω, θα το ενσωματώσω στο νέο βίντεο και να δούμε ιστορίες εξέλιξης, ιστορίες επίλυσης εσωτερικών συγκρούσεων, ιστορίες τις οποίες πριτανεύει η αγάπη και η πνευματικότητα και όχι η κακία και το μίσος. Θέλω να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε αυτή τη μαμά, σε αυτή τη γυναίκα, σε αυτή τη φίλη μας. Φίλη μου, είσαι πολύ φίλη μου, είσαι πάρα πολύ φίλη μου. Και εσύ και όλες οι γυναίκες και οι άνδρες οι οποίοι διαχειρίζεστε με πνευματικότητα και με γνώμονα την αγάπη προς τη ψυχή τη δικιά σας και των παιδιών σας αλλά και του κόσμου όλου και δεν αφήνετε το σαράκι της πικρίας από μια απιστία να σας καταστρέψει και εσάς πνευματικά, ψυχικά και συναισθηματικά αλλά και τα παιδιά σας. Μπράβο! Τέτοιους γονείς θέλουμε, οι οποίοι να στέκονται υψηλά και να γνιάζονται ουσιαστικά για τα παιδιά τους. Και μπορεί να λένε οι Ιγγλέζοι «It takes a village to raise a child», χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εγώ θα σας πω το εξής, το οποίο το πιστεύω ακράδαντα. Χρειάζεται ένας ισορροπημένος, ψυχικά υγιής, πνευματικός, αγαπητικός ενήλικας στη ζωή ενός παιδιού για να σώσει τη ψυχή του από την κακία του κόσμου. Ας γίνουμε εκείνος ο γονιός προς τα παιδιά μας. Σας αγαπώ και χαίρομαι.